Στο πρώτο ξεκίνημα της πόλης της ΔΕΗ, καλά είστε. Αγώνας. Τώρα, πείτε μου κάτι. Εσείς εδώ ουσιαστικά μέσα από τα σχέδια της κυβέρνησης περνάτε στον σχεδιασμό της μικρής ΔΕΗ. Έχετε εικόνα τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
Δεν ήταν μόνο να πάρουν το πεδίο. Να πάρουν έτοιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κοστίσει ανυπολόγιστα, αν τα βάλεις στις σημερινές αξίες, δηλαδή, θα δεις ότι πρόκειται για ένα κόστος το οποίο είναι, δεν μπορεί να μετρηθεί. Λες, πάρτε το χαριστικά, έτσι, μία επιχείρηση συνολικά, μάλλον το κομμάτι αυτό το οποίο θα είναι προς ιδιωτικοποίηση με βάση κάποιους πρόκειους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, πρόκειται για μία αξία μαζί με τα παιδεία, γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθήθηκα και μόνο σήμερα και την προηγούμενη δεκαετία στον απαγόνο προσήλευσης για να προσφέρουμε στην τακτική των κόστη των χωρών εργασίας του προσωπικού, το οποίο το εξαρτούσαμε. Εκμηδιωμένα, στερήσαμε 2.000 εργασίες από το κύριο, οι οποίες και σήμερα υφίστανται, είναι ανακαίες. Πολλαπλάσια μπορούν να δουλέψουν και την οικονομία της περιοχής και την εθνική οικονομία, αλλά πολύ περισσότερο την επιχείρηση. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα σχέδιο που έρχεται από πολύ πίσω στο να απαξιωθεί η επιχείρηση και να φτάσουμε σήμερα εδώ, που δηλαδή στο ξεπούλημά μας. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι για μας, καθόλου την προεκλογική περίοδο, τα θέματα της ενέργειας και των νερών ήταν τα κυρίαρχα προτάγματα. Όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας συμφωνούν με αυτά τα προγράμματα και εκφράστηκαν. Άρα λοιπόν, αυτό που ακούγεται από τις συνδικαλιστές ή εμείς εδώ οι Κοζανίτες ή οι Φλωρινιώτες, μόνο έχουμε το ένωμα συμφέρον και αγωνιζόμαστε, είναι ψευδές. Εχθές και προχθές πήγα και στα Γρεβενά και στην Καστοριά. Όλος ο κόσμος είναι ανήσυχος και συστρατεύεται με αυτό που γίνεται σήμερα στην περιοχή εδώ. Και θα υπάρξει κόσμος και από την Καστοριά και από τα Γρεβενά στο συλλαλητήριο Παμιντέ. Εμείς με αυτά τα προτάγματα και την εντολή που έχουμε από τους πολίτες θα δώσουμε τον αγώνα με όσα μέσα διαθέτουμε και στους δρόμους και νομικά όπου μπορέσουμε θα αντισταθούν, γιατί υπάρχουν και εκεί νομικά ερίσματα. Έχω την ενημέρωση. Το είπαμε και στην Αθήνα. Διάβαζα σήμερα ακόμα και ο Μητροπολίτης. Ναι, είχε και Κοζάνης και ο Μητροπολίτης Βορύδης. Είχαν οι επικοινωνίες χθες. Προτίθεται να χτυπήσει τις καμπάνες 8 η ώρα, 5. Στον ορμό της Φλόρινας είναι μια επίσκεψη που δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική. Διότι βρισκόμαστε μπροστά στην τελευταία πράξη του δράματος. Βρισκόμαστε μπροστά στην ολοκλήρωση ενός προμελετημένου εγκλήματος απέναντι στη χώρα, στον εθνικό πλούτο και στις δυνατότητες αυτής της χώρας να μπορέσει να ορθοστατήσει μετά από αυτή την πρωτοφανή κρίση που περνά τα τελευταία 4 χρόνια. Το σχέδιο ήταν η εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, η τρομακτική ανεργία, προκειμένου κάποιοι να έχουν τη δυνατότητα να κερδοσκοπήσουν μέσα από την κρίση. Το πρώτο σχέδιο επετέθη τα τελευταία 4 χρόνια. Με τις γνωστές απειλές που γνωρίζετε όλοι, ότι αν δεν δεχτούμε τα μέτρα θα μας κόψουν τις δόσεις, αν δεν δεχτούμε τα μέτρα θα μας βγάλουν από την Ευρώπη, θα μας αποκλείσουν. Μόνο από το Μουντιάλ αποκλειστήκαμε και εκεί επειδή βάλαμε το πέναλτι. Όμως φίλες και φίλοι, η δεύτερη πράξη του δράματος και η πιο εγκληματική δεν είναι οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και οι απολύσεις, είναι η εκποίηση του δημόσιου πλούτου της χώρας. Πολλές δεκαετίες για να μπορέσουμε να τα αποκαταστήσουμε. Γι' αυτό και σήμερα βρισκόμαστε εδώ όχι για να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά, όχι για να διεκδικήσουμε να βγάλουμε ένα λογίδριο, να πούμε 5 πολιτικές κορώνες, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι το σχέδιο εκποίησης, ξεπουλήματος της στρατηγικής σημασίας επιχείρησης για την ελληνική οικονομία και της υψίστης σημασίας επιχείρησης για την ασφάλεια και την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας όπως είναι η ΔΕΗ, είναι ένα εθνικό έγκλημα
που πρέπει να αποτραπεί και θα αποτραπεί μόνο αν υπάρξει μια πλατιά παλαϊκή, κοινωνική και πολιτική ενότητα. Πέρα και έξω από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Οι πολίτες που στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν άλλα κόμματα. Ακόμα και αυτά που μας κυβερνούν. Διότι η ζημία που θα υποστούν ως χώρα, ιδίως εδώ οι περιοχές σας, από τη διαδικασία εκποίησης του εθνικού μας πλούτου που λέγεται ΔΕΗ, θα είναι ζημία που θα αφορά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Θέλω να σας πω ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950, 65 χρόνια πίσω. Και όταν ιδρύθηκε, τότε ο ηλεκτροδοτούμενος πληθυσμός ήταν περίπου το 50% του πληθυσμού της χώρας. Και υπήρχαν περίπου 350 μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Δεν υπήρχε περίπτωση, καμία περίπτωση, θα γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό θαύμα, ώστε μέσα σε λίγα χρόνια να ηλεκτροδοτηθεί το σύνολο του πληθυσμού. Έχει μια σημασία αυτή η ιστορική αναδρομή. Με χρήματα που τότε διαθέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τις πολεμικές ιταλικές επανορθώσεις, σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι και κάποιες που ακόμα δεν έχουν πάρει από αυτούς που μας επιβάλλουν τις πολιτικές. Αλλά και από το σχέδιο ανασυγκρότησης τότε, το περίφημο σχέδιο Marshall, δημιουργήθηκε αυτή η στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία επιχείρηση. Και σήμερα, μέσα σε μια νύχτα και με διαδικασίες σαν τον κλέφτη κυριολεκτικά, σε ένα θερινό τμήμα, με βουλευτές επιλεγμένους και την σύνοδο της Βουλής διαλυμένη, δηλαδή με τη Βουλή κλειστή στην πραγματικότητα, σε ένα θερινό τμήμα, με επιλεγμένους βουλευτές, χωρίς διαβούλευση, συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, θέλουν με την ψήφο των βουλευτών, των επιλεγμένων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, να εκποιήσουν, να ξεπουλήσουν, να κατεδαφίσουν, να διαλύσουν μια επιχείρηση που στήθηκε από τον κόπο και το εισπέρημα του ελληνικού λαού, γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουν οποιαδήποτε απόφαση ή υπογραφή αφορά το ξεκούρημα της κοινότητας περιουσίας και την άρση της εθνικής μας κυριαρχίας. Συγγνώμη, θέλει να αποφασίσει ερήμη του λαού για το σύνολο της χώρας και να δεσμεύσει κυρίως την επόμενη κυβέρνηση για πολλές δεκαετίες. Σας υπενθυμίζω ότι η Δευτέρα των εκλογών πήγα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όμως κλείνω την τοποθέτησή μου μόνο με μία δέσμευση. Σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι με αφορά, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι η ΔΕΗ θα ξεπουληθεί. Και ας το πάρουν καλά το μυαλό τους υπόψη με αυτό και η επίδοση αεροδίχυνες, αεροδίχυνες, δίχτενε με επιτές. Η ΔΕΗ θα μείνει δημόσια και ενιαία επιχείρηση για λογαριασμό του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας και μόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης θα λειτουργήσει και ως αρρωγός των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων και ιδιαίτερα ως αρρωγός των πληθυσμών που βρίσκονται σε αυτήν εδώ την περιοχή, στην περιοχή σας, στην ακριτική αλλά και κακοπαιδεμένη, επιτρέψτε μου να πω, περιοχή, 60 χρόνια τώρα, σε κάθε χωριό της χώρας, σε κάθε απομακρυσμένο νησί, έχουμε το αγαθό του ηλεκτρισμού εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχετε εσείς εδώ, βάζετε πλάτη για όλη τη χώρα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αναγνωρίσουμε στη Δυτική Μακεδονία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε στους δημιουργούς σας, στους πολίτες. Θα επαναφέρουμε τις μισθούς. Αν όμως στερήσουν από τις επόμενες κυβερνήσεις τη δυνατότητα η χώρα και η οικονομία να έχει ράχο κοκαλιά για να στηθεί,
Αν δηλαδή σε έναν οργανισμό, ο οργανισμός αυτός δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Και αυτό που επιχειρείται με τη διάλυση και το ξεπούλημα της ΔΕΗ είναι να σπάσουν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η ΔΕΗ δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είχαμε αντίθεση και με τον ΟΠΑΠ. Ήταν κερδοφόρος επιχείρηση και τον ξεπουλήσαν για να εξυπηρετήσουν φίλια οικονομικά στην Ελλάδα το λίγο. Ότι αν δεν υπήρχε η απόφαση, η πολιτική, τη δεκαετία του 50, σημαδιακό μάλιστα, ακριβώς 64 χρόνια πριν, που την ενημέρωσα πριν 2 Ιουλίου του 50, δηλαδή, 2 Ιουλίου το 1950, σήμερα έχουμε 2 Ιουλίου του 2014 και μπαίνει στη Βουλή των Ελλήνων μέσα από διαδικασίες, δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω εξπρές, να τις χαρακτηρίσω διαδικασίες ρυπηθή, διότι ρυπηθή μάχα. Κλείσα τη Βουλή άλλων, ένα τόσο σημαντικό θέμα, το λιγότερο, θα έπρεπε να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής και όλοι οι βουλευτές να πάρουν την πολιτική ευθύνη της πράξης τους. Και επιλέξαν να πάνε στα θερινά τμήματα των 100 βουλευτών, διαλέξαν και αυτούς που θέλουν να βάλουν για να μην διαφωνούν, για να πάνε να ξεπουλήσουν μια επιχείρηση που στήθηκε από τον ιδρώτα και το ιστέρημα του ελληνικού λαού και έχει 64 χρόνια που έχει 100 προσβάσιμο σε κάθε πολίτη, όπως πρέπει να είναι σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Τώρα τι επιχειρούν. Στην πραγματικότητα επιχειρούν να ξεπουλήσουν μέσα σε μια νύχτα μια στρατηγική σημασία σε επιχείρηση, αλλά και μια επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να κοστολογηθεί. Είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς να κοστολογήσει την πραγματική της αξία μετά από 65 χρόνια.